πάμε τώρα στον Γενικό Συντονιστή των Εθελοντών του κινήματος που αφορά το ποτάμι. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Κύριε Παπαδημητριάδη, καθώς ο χρόνος προχωρά προς τις ευρωεκλογές, ο πήχης από την πλευρά του ποταμιού διαρκώς ανεβαίνει, αν κρίνω από τα όσα λέει ο επικεφαλής της προσπάθειας, ο κύριος Θεοδωράκης. Δηλαδή, τώρα πια έχουμε την επανεβεβαίωση ότι αυτό που για κάποια παραδοσιακά κόμματα είναι η μάχη για ένα 5% σε ευρωεκλογές, για τον κύριο Θεοδωράκη για το ποτάμι είναι το πας σπίτι σου. Εννοείται το κατώτερο όριο στην περίπτωση. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι κάτι που ο κύριος Θεοδωράκης το λέει από την πρώτη στιγμή. Είχε πει, αν θυμάστε, στις πρώτες του κιόλας δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου, ότι αν δεν καταφέρει να έχει ένα ποσοστό που θα ήταν ικανοποιητικό για τη δική του προσπάθεια, δεν θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με την πολιτική. Αυτό είναι κάτι που το λέει από την πρώτη στιγμή. Αυτό ισχύει για όλο το ποτάμι? Αυτό δεν μπορώ να σα το απαντήσω, διότι είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω εξ ονόματος του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Θέλω όμως ότι εμείς είμαστε εδώ για το όραμα που έχει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Εκείνος είναι που συγκίνησε όλους εμάς να ασχοληθούμε. Και ο λόγος που βρίσκομαι και εγώ σήμερα στο Ηράκλειο είναι ακριβώς διότι η προσπάθεια μέσα σε ένα ελάχιστο χρόνο, στους 2 μήνες δηλαδή που λειτουργεί, έχει καταφέρει να εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό ακόμα. Είχαμε, ας πούμε, συνάντηση ανθρώπων, εθελοντών και μελών μας στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες μέρες. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Επομένως, νομίζω ότι αν θέλετε, λιγότερο μας ανησυχεί η περίπτωση να μην θελήσει ο Σταύρος να ασχοληθεί στην πορεία με την πολιτική, διότι τα αποτελέσματα μάλλον θα είναι ιδιαίτερα καλά για αυτόν. Εγώ θέλω να είμαι λιγάκι σφιχτός στα ερωτήματα. Δεν είχε λίγο μεσιανικά, αν ο Σταύρος το αποφασίσει ή αν ο Σταύρος το κάνει, υποτίθεται ότι ναι, έχετε εθελοντική συμμετοχή όλοι, αλλά είναι ένα κίνημα στο οποίο συμφωνείτε. Δηλαδή, συμφωνείτε με ό,τι συμφωνεί ο επικεφαλής, και αν ο επικεφαλής πει εγώ εδώ σταματώ, σταματάτε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που σας λέω είναι ότι έχουμε συγκινηθεί όλοι με το όραμα που έχει και η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που έχει διατυπώσει ο ίδιος στις αρχές και στη διακήρυξη της προσπάθειας. Βέβαια, να σας θυμίσω ότι έχουμε ένα ιδρυτικό συνέδριο σε πολύ λίγο χρόνο και αυτό είναι επίσης κάτι που για μας αποτελεί μια καινοτομία στην πολιτική σκηνή, ότι ένα νεοεισερχόμενο δηλαδή πολιτικό κόμμα κάνει το ιδρυτικό συνέδριο σε τόσο σύντομο διάστημα και μάλιστα ένα μήνα μόλις μετά τις πρώτες του εκλογές. Και ο σκοπός ακριβώς είναι αυτός, να δούμε ακριβώς όλοι μας πώς μετράμε τις δυνάμεις μας, κάθε ένας από εμάς, τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Και αν έχει, αν θέλετε, την προγραμματική ακριβώς διάσταση, η οποία θα επιτρέψει όλους εμάς πλέον να μιλάμε για κόμμα, γιατί προς το παρόν είναι μια κίνηση πολιτική. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια στα πράγματα. Κύριε Παπαδημητριάδη, ξέρετε καλύτερα εμού βεβαίως ότι ο κόσμος από αυτόν προέρχεται είναι εξαιρετικά καχύποπτος πια, συνεπία της λειτουργίας σύσσωμου του πολιτικού συστήματος. Να συνάγω το συμπέρασμα ότι πάτε για μέσα στην πρώτη τριάδα. Αυτός είναι ένας στόχος που θεωρείτε ότι την κίνηση τη μετατρέπει σε βιώσιμη κίνηση. Θα μου επιτρέψετε να σας εξομολογηθώ το εξής, κύριε Σαχίνη. Εγώ είμαι ψυχίατρος στο επάγγελμα. Και ως ψυχίατρος δεν σας κρύβω ότι στα χρόνια που πέρασαν, ανήκοντας και εγώ σε μια νέα γενιά που νιώθουμε, αν θέλετε, οι άνθρωποι στη δική μου την ηλικία, ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ είμαι καχύποπτος. Ήμουν καχύποπτος, δεν είχα αποστροφή για την πολιτική με την έννοια του κομματικού σώληνα μέχρι σήμερα. Και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ασχολούμαι και εγώ προσωπικά σήμερα, και κάνω, αν θέλετε, λίγο στην πάντα την καχυποψία μου, ναι, είναι διότι βλέποντας, παραδείγματος χάρη στο δικό μου το πεδίο, τις αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί σε τόσο σημαντικό βαθμό, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάθομαι ήσυχος και να κάνω τη δουλειά μου μόνος μου στο ιατρείο μου. Επομένως, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι πράγματι θα επιδιώξουμε το καλύτερο. Ο στόχος, αν θέλετε, τώρα είναι αυτός που λέει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Είναι να είναι τρίτο κόμμα, να έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο στα πράγματα, πρακτικά να φέρει τις προτάσεις που προέρχονται από τους ίδιους τους ενεργούς πολίτες που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με την πολιτική στο τραπέζι συνενετικά, να φέρει τις πλευρές εκείνες που συνιστούν τα κόμματα εξουσίας, τα υπάρχοντα, σε μια κατανόηση της πραγματικότητας, γιατί νιώθουμε ότι είναι σε πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα και αν δεν ήταν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα, και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό είμαστε εδώ, να επιστρέψουμε τους ενεργούς πολίτες στην πολιτική σκηνή, αυτούς που ένιωθαν καχυποψία. Λέει εδώ φίλος ακροατής ακούγοντάς σας, πράγματι λέει είναι πρωτοτυπία ιδρυτικό συνέδριο μετά τις εκλογές, αλλά εγώ το λέω αντίστροφα από ό,τι το λέει ο κύριος Παπαδημητριάδης, ουσιαστικά χωρίς πλαίσιο
το ποτάμι, λέει ο ακροατής, εσείς θα απαντήσετε, μας ζητάει πρώτα να το ψηφίσουμε και μετά να μας πει τι θα κάνει. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Νομίζω ότι ταυτίζεται λιγάκι με μια κουβέντα η οποία γίνεται στην κοινωνία σήμερα για το ποτάμι. Και είναι αυτό που αναμασάται, αν θέλετε, και περισσότερο με κάποιο δίκιο και με κάποιο άδικο ταυτόχρονα. Λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι δεν έχετε θέσεις. Αυτό είναι κάτι που το ακούμε συνεχώς. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι αν μπει κανείς στο website θα δει ότι υπάρχουν θέσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω το εξής. Για να έχει θέσεις πραγματικά ένα κόμμα ή μάλλον μια πολιτική κίνηση όπως είμαστε εμείς, πρέπει πράγματι να συγκληθεί ένα συνέδριο. Πρέπει να κάτσουμε δηλαδή να κουβεντιάσουμε. Πρέπει οι ομάδες πολιτικής περιπίν που έχουμε συστήσει εμείς σε όλη την επικράτεια, στην οποία συμμετέχουν οι άνθρωποι από τον πυρήνα της κοινωνίας, εργαζόμενοι, επιστήμονες και όχι μόνο, να κάτσουν να βγάλουν πέντε πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν συγκεκριμένες λύσεις, τις οποίες προτείνουν οι άνθρωποι από τον πυρήνα της κοινωνίας και τις κατεπίδουσες ανάγκες της χώρας. Αυτό για να συμβεί όμως χρειάζεται ένα συνέδριο. Πρέπει δηλαδή το συνέδριο να ψηφίσει τις θέσεις αυτές για να γίνουν πρόγραμμα και να πούμε να, έχουμε θέσεις. Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο τώρα είναι να εμπιστευτεί την ανάγκη για την ανανέωση της πολιτικής κοινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα συμπολίτη μου, και σας λέω ξεκινώντας από τον ίδιο μου τον εαυτό, που δεν ένιωθε αποστροφή για την πολιτική μέχρι σήμερα. Που δεν είδε δηλαδή τα προβλήματά του να γιγαντώνονται. Δεν διαφωνώ, κύριε Παπαδημητριάδη. Δεν διαφωνώ, αλλά θα επαυξάνω στο πλαίσιο της καχυποψίας με το ερώτημα του ακροατή ως προς το ότι σύμφωνοι, χρειάζεται μια ανανέωση. Αλλά σε ποιες πολιτικές, σας άκουσα προηγουμένως και σωστά είπατε, ως ψυχιάτρος έχετε δει το φαινόμενο των αυτοκτονιών. Τις αυτοκτονίες κάτι τις προκάλεσε. Εάν δεν ξέρει ο πολίτης πώς προσέρχεται το ποτάμι πάνω στα κρίσιμα μεγάλα ζητήματα της χώρας, γιατί να το εμπιστευτεί και να το υποστηρίξει στις ευρωεκλογές ως εγχείρημα, περιμένοντας να ακούσει τις θέσεις του μετά. Φέρει πει, να σας το πω πρακτικά. Το έχετε ακούσει, το λέει πολλοίς κόσμος. Εσείς μετά τις ευρωεκλογές, ποιον θα ψηφίσετε δηλαδή για πρόεδρο στην Κομισιόν, για να δούμε και με ποιες πολιτικές είστε. Εγώ θα σας πω καταρχήν το εξής, γιατί ακριβώς αναφερόμαστε στο φάσμα βεβαίως όλων των προβλημάτων, όπως λέτε. Μου λέτε πόσο πολύ θα εμπιστευτεί για τα προβλήματά του ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει ακριβώς τι προγραμματικές θέσεις έχει σε ένα προς ένα τα σημεία. Αν και σας επισημαίνω ξανά ότι υπάρχουν θέσεις. Αν μπει κανείς στον ιστότοπο θα τις βρει. Παρ' όλα αυτά, εννοώ προγραμματικές αρχές. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω το εξής. Εγώ θα εμπιστευόμουν έναν γιατρό, ο οποίος για το συγκεκριμένο πρόβλημα κάθεται, σκέφτεται και παίρνει μια απόφαση τι να κάνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε μπροστά μας, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας, είναι οι ευρωεκλογές. Επομένως το ποτάμι έχει τοποθετηθεί για αυτό ακριβώς το στόχο που έχει. Δηλαδή το πρόβλημά μας μπροστά μας τώρα είναι, όπως λέτε, οι ευρωεκλογές. Επιτρέψτε μας λοιπόν να έχουμε πράγματι αναπτύξει ένα πλαίσιο αρχών και θέσεων συγκεκριμένων, πολύ συγκεκριμένων. Πραγματικά σας το λέω, δεν θα βρείτε κανένα άλλο κόμμα με εξαίρεση εμάς και το ΚΚΕ που να έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την Ευρώπη. Θα τις βρείτε στον ιστότοπο, επαναλαμβάνω. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που κάνει το ποτάμι τώρα είναι ότι έχει συσπηρωθεί γύρω από τις ευρωεκλογές. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε απαντήσεις για το τι θέλουμε για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, και πολύ πολύ νωρίτερα από αυτό βεβαίως, μετά το προγραμματικό μας συνέδριο, θα έχουμε αναπτύξει τις θέσεις μας και για όλα τα προβλήματα. Ωραία. Τα οποία μας μένω στον καμβά των ευρωεκλογών. Με ποιον πρόεδρο στην Κομισιόν αύριο, διότι ο πρόεδρος, το πρόσωπο, θα εκφράσει και πολιτικές. Άλλα λέει ο Μάρτιν Σούλτς για παράδειγμα, άλλα λέει ο Γιούνκερ, άλλα λέει ο Φερχόφστερ και άλλα λέει ο Τσίπρας. Εσείς ποιον πρόεδρο, με ποια πολιτική είστε πιο κοντά σε αυτή την Ευρώπη, μιλώντας για τις ευρωεκλογές. Μια Ευρώπη, μια Ευρωζώνη μάλλον το σωστό, που θέλει αποπληθωρισμό ή μια Ευρωζώνη που θέλει πληθωρισμό. Μια Ευρωζώνη που θέλει να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα της ανεργίας των 30 εκατομμυρίων και κυρίως νέων ανθρώπων όπως εσείς, με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές όπως είναι οι σημερινές ή με αυτές που λένε άλλοι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση νομίζω η απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι η εξής. Καταρχήν, διαρωτώ με πράγματι αν μπορεί ένας συμπολίτης μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή να απαντήσει με το χέρι στην καρδιά ποιον πρόεδρο της Κομισιόν ξέρει ότι υποστηρίζει ο κ. Σαμαράς ή ο κ. Τσίπρας ή μάλλον ο κ. Τσίπρας τον εαυτό του υποθέτω ή τέλος πάντων το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Εγώ νομίζω ότι ελάχιστοι μπορούν να σας πούν με απόλυτη βεβαιότητα ποιον πρόεδρο θα υποστηρίξουν στις ευρωεκλογές, από την άποψη ότι ναι, μεν έχουν επιλέξει ενδεχομένως τις συμμαχίες τους μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι. Αλλά εμείς νομίζω ότι κάνουμε ένα στρατηγικό, αν θέλετε, μια στρατηγική σκέψη, η οποία είναι ίσως πιο ωφέλιμη για τη χώρα. Αυτή είναι η εξής. Ο κ. Θεοδωράκης μαζί με τους συνεργάτες του ανέβηκε, όπως θα θυμάστε, στις Βρυξέλλες πολύ πρόσφατα και συνάντησε όλους τους υποψήφιους πρόεδρους της Κομισιόν. Κάτι το οποίο οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ενδεχομένως δεν το έκαναν καθόλου. Με εξαίρεση το γεγονός ότι παρουσίασαν κάποιους για να τους βοηθήσουν στην προεκλογική τους καμπάνια εδώ.
Εμείς κάναμε το ανάποδο ακριβώς. Εμείς δεν ζητήσαμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποτάμι, όπως ξέρετε, δεν δέχτηκε να συνεργαστεί με ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω τρόπος να χρηματοδοτηθεί στην προσπάθειά του, που θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και θα ήταν εύκολο πάρα πολύ για εμάς τώρα. Αντιθέτως, επέλεξε την στάση, σας ακούω και βλέπω τι έχετε να προτείνετε εσείς για τη χώρα, τι έχετε να προτείνετε εσείς για μας, για να καταλήξω και να σκεφτώ ποιον θα υποστηρίξω από εσάς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ορθολογική τοποθέτηση. Ωραία, όπως έχετε. Στη δημοκρατία, σωστό. Έχετε καταλήξει, κύριε Παπαδημητριάδη, ποια είναι η πρόταση που είναι εγκύτερα για τη χώρα. Γιατί θα σας πει κάποιος, πολύ έτσι απλά, πολίτης, ότι έχουμε ήδη εφαρμοζόμενες πολιτικές στη χώρα από την Ευρωζώνη και έχουμε και υποσχόμενες πολιτικές για εφαρμογή στη χώρα. Εσείς πού βρίσκεστε εγκύτερα? Εγώ έχω πάντα την πεποίθηση και επιτρέψτε μου να σας το πω και αν θέλετε διαφωνήστε μαζί μου, ότι περισσότεροι πολίτες γνωρίζουν πως είτε δεξιά είτε αριστερά σήμερα όσοι έχουν τα πράγματα, είτε σοσιαλισμό ψήφισαν, είτε δεξιά εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, δεν βρήκαν και πολλές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Νομίζω ότι δυστυχώς οι ίδιες πολιτικές εφαρμόστηκαν και από τη μία και από την άλλη πλευρά στην πράξη. Επομένως, θέλω να σας πω ότι ξέρετε το διακύβευμα ίσως δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εμπροκειμένου στο τι συζητάμε πριν, αλλά στο τι κάνουμε στην πράξη όταν έρχεται η ώρα. Εγώ λοιπόν αυτό που σας λέω και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα, οι συζητήσεις και οι διεργασίες τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει εμείς, θα δείτε ότι θα είναι προς όφελος της χώρας με έναν τρόπο εξαιρετικά ουσιαστικό. Ωραία, γιατί πάμε σε αυτό. Πάμε σε αυτό. Γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς πάντως τους φανατικούς ότι όλα είναι παρθενογένες, φαντάζομαι ούτε εσείς, ούτε το απολιτικ. Άλλο η κομματική καμαρίλα και άλλο το απολιτικ. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωζώνη πρέπει να συνεχίσει με αποπληθωρισμό ή πρέπει να αρχίσει να αφήνει και τον πληθωρισμό, δηλαδή να ξεσφίξει τη λιτότητα? Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να σταματήσουν τα μνημόνια ή πρέπει να ενταθούν? Χρειάζεται περισσότερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρωζώνη ή, όπως λέει ο Γάλλος Πρωθυπουργός, πρέπει να γίνει πιο χαλαρό το ευρώ? Λοιπόν, εγώ καταρχήν θα σας πω το εξής. Γιατί είπατε τη λέξη απολυτή και επιτρέψτε μου να μην την αφήσω να πέσει. Γιατί ξέρετε, μας κατηγορείται αυτή η λέξη και δεν. Όχι, δεν την απέδωσα εγώ σε εσάς. Εγώ δεν την απέδωσα σε εσάς. Άλλο είπα. Συγχωρέστε για το θόρυβο, αλλά έχω και αρρωστιά πάνω από το κεφάλι μου εδώ. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω εγώ πάντως είναι ότι σε κάθε περίπτωση το ποτάμι ασχολείται με την πολιτική. Επομένως δεν το λέτε απολυτική κίνηση. Όχι εσείς, όσοι προσέχουν τον όρο σε εμάς. Η αλήθεια είναι ότι πολιτική κάνουμε. Απλώς λέμε ότι δεν την κάνουμε μέσα από τον κομματικό σωλήνα στον οποίο είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση που κάνετε, ναι. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, όπως σας είπα, είμαι ψυχίατρος. Επομένως, πολλοί από τους όρους τους οποίους συζητάμε, σε μένα είναι γνώριμοι από τις δεύτερες προθέσεις μου, που είναι στα οικονομικά της υγείας όμως, όχι τα δημόσια οικονομικά. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι σήμερα στην Ευρωζώνη, και σας το λέω προσωπικά, έχουμε κινηθεί με έναν τρόπο που κοιτάξαμε την ευημερία των αριθμών. Ένα καλό παράδειγμα για να σας το θέσω αυτό είναι το εξής. Μέχρι σήμερα τα κόμματα δανείζονταν για την προεκλογική τους προσπάθεια από τις τράπεζες. Και αυτό το έκανε τα κόμματα δέσμια των τραπεζών. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να πούμε σήμερα είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Πρέπει να αποσυνδεθεί δηλαδή η πολιτική και η απόφαση, οι κυβερνητικές αποφάσεις από τα οικονομικά συμφέροντα αυτού του επίπεδου. Επομένως, νομίζω ότι σας απαντώ με αυτόν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και για την Ευρώπη. Σκεφτόμαστε την Ευρώπη απαλλαγμένη από τα δέσμια συμφερόντων και λόμπι, και είναι και κάτι που το λέμε στις προγραμματικές μας θέσεις, τα οποία δυστυχώς κατευθύνουν στην πραγματικότητα τις πολιτικές για όλους εμάς. Δηλαδή την ευημερία των αριθμών και όχι των ανθρώπων. Και όπως σας είπα και στην αρχή, εμένα η ευημερία των ανθρώπων με έφερε εδώ, γιατί δεν μπορώ να βλέπω άλλο τους πολίτες μου να αυτοκτονούν γύρω μου και να μην κάνω τίποτα γι' αυτό. Και αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο, ναι, ανεξάρτητα αν υποστηρίζει το ποτάμι ή όχι, κύριε Σαχίνη, είναι να σηκωθεί από τον καναπέ του αυτές τις ευρωεκλογές, να μην καταγραφεί μέσα στην αποχή και να έρθει να δώσει τις απαντήσεις στην κάλπη εκεί που η δημοκρατία του δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα. Πιστεύετε ότι παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι, όσο μεγαλύτερη αποχή, τόσο καλύτερα για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις? Νομίζω ότι γι' αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία στο δικό μου μυαλό. Πραγματικά νομίζω ότι αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα, αν θέλετε, κεκτημένο συμφερόντων στα πράγματα, νομίζω ότι αυτό που συμφέρει πάντα τις δυνάμεις που έχουν κατά κάποιο τρόπο τακτοποιήσει τα συμφέροντά τους είναι ο κόσμος να κάθεται στο σπίτι του. Άτομ και θεάματα, όπως λέγαμε πριν από κάποιες δεκαετίες. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Παπαδημητριάδη, να στείλει το δικό σας μήνυμα ως επικεφαλής, ως συντονιστής μάλλον, όχι επικεφαλής, των εθελοντών ανά την Ελλάδα για το ποτάμι. Έρχεται σήμερα ένας ψηφοφόρος και σας λέει: εντάξει, εσείς λέτε ότι κάνετε ένα εγχείρημα, μάλιστα. Μου λέτε ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, με ανοιχτά χαρτιά ενός ιδρυτικού συνεδρίου, θα έχουμε και την πολιτική πλατφόρμα. Υπάρχουν θέσεις για την Ευρωζώνη. Πείτε μου τρεις λόγους για τους οποίους πρέπει να ψηφίσω ποτάμι.
Ο ένας και ο βασικότερος λόγος, τον οποίο περίπου σας περιέψα και πριν, θα σας το κάνω όμως λίγο διαφορετικά, αν με επιτρέψετε τώρα, είναι ο εξής. Εγώ είμαι σίγουρος και αυτό σκεφτόμουν στην παρέα μου, αν θέλετε, και μέσα στην οικογένειά μου πριν από λίγο καιρό, μέχρι να ακούσω το Σταύρο Θεοδωράκη ξαφνικά να βγαίνει και να λέει αυτά που είπε, οπότε και με συγκίνησε και εμένα. Σκεφτόμουν, μα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν 100 άξιοι άνθρωποι να δώσουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε ανάμεσα σε εκείνους που τους σπούδασαν με κόπο οι οικογένειές τους και δεν είχαν μπάρμπα ή πατέρα κάπου. Είναι θέμα προσώπων ή είναι θέμα πολιτικών? Πρωτίστως, κοιτάξτε, οι πολιτικές τις κάνουν τα πρόσωπα. Οι πολιτικές δεν υπάρχουν σε βιβλία. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι αφουγκράζονται τα προβλήματα και σκέφτονται πώς να τα λύσουν. Αυτό είναι οι πολιτικές. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό είναι που θα δώσει, αν θέλετε, και τις λύσεις εδώ. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τα προβλήματα μέσα από την ίδια την κοινωνία. Εγώ λοιπόν, για το μήνυμα που μου ζητάτε να στείλω, ναι, ναι, θα σας πω το εξής. Καλώ όλους τους συμπολίτες μου, εκείνους πραγματικά που είναι στον πυρήνα της κοινωνίας. Αυτούς που ο Τσόρτσιλ έλεγε το εξής για εκείνους. Έλεγε ότι οι άξιοι άνθρωποι πραγματικά να κυβερνήσουν ένα τόπο είναι πάρα πολύ απασχολημένοι να πάνε στη δουλειά τους στις 9 το πρωί. Αυτούς τους άξιους ανθρώπους εγώ προσκαλώ, γιατί τα πράγματα είναι στο απροχώρητο πλέον και η χώρα είναι πραγματικά σε μια δύσκολη θέση. Η ανεργία αυξάνεται. Είναι δραματικό πράγμα να συζητάμε ότι έχουμε ανεργία 65% στους νέους 20 με 25. Ζητώ λοιπόν από τους συμπολίτες μου να βρουν τον ελεύθερο χρόνο και να τον αφιερώσουν λίγο σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια. Ακόμα και αν δεν τους αρέσει το ποτάμι για τους λόγους που μου λέτε ότι συνιστούν επί φυλακή, εγώ θα τους έλεγα έστω να ασχοληθούν με ένα άλλο πολιτικό χώρο που τους εκφράζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση να κάνουν κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που θέλω να στείλω.